Η νέα πρωτεύουσα του Ανατολικού τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας θεμελιώθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο το 324 μετά Χριστόν. Χτίστηκε στη θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης που είχε ιδρύσει ο Βίζας τον 7ο αιώνα π.Χ. Η πόλη πήρε το όνομά της από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, δηλαδή Κωνσταντινούπολη, και εγκαινιάστηκε το 330 μετά Χριστόν. Η ιδία από το 313 με το διάταγμα του Μεδιολάνου επιτρεπόταν η ελεύθερη άσκηση της χριστιανικής λατρείας, ενώ επί Θεοδοσίου του Πρώτου, το 379 μετά Χριστόν, ο χριστιανισμός καθιερώθηκε ως επίσημη θρησκεία του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Ο λόγος για τη γέννηση της Βυζαντινής τέχνης. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Σχετικώς με τις Τέχνες, πάντα κοντά σας Δευτέρα με Τρίτη από το κανάλι Seven Arts. Μπορείτε να μας βρείτε στο φατσοβιβλίο, στο στιγμίο τηλεγράφημα και στο τιτίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε την τώρα, πατήστε και το καμπανάκι. Στη Ρώμη, οι πρώτοι χριστιανοί είχαν υποστεί μεγάλους διωγμούς και μαρτύρια. Όταν στη Ρώμη, στο Μιλάνο και στη Ραβένα ανασκάφθηκαν οι πρώτες κατακόμβες, ένα δίκτυο ταφικών θαλάμων και χώρων νεκρόσιμων τελετών, θεωρήθηκε ότι στις περιοχές αυτές ήταν η κοιτίδα του χριστιανισμού. Όμως αργότερα, με τις ανασκάφες που έγιναν στην Ανατολή, όπως στην Συρία, στην Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο, στη Μικρά Ασία αλλά και στην Ελλάδα, φάνηκε ότι ο χριστιανισμός είχε εξαπλωθεί σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Τα κυριότερα στάδια της πορείας της Βυζαντινής τέχνης, που διαποτίστηκε από τη χριστιανική θρησκεία και που το 17ο αιώνα ονομάστηκε Βυζαντινή, είτε αφορά την κοσμική είτε τη θρησκευτική τέχνη, είναι τα εξής. Παλαιοχριστιανική περίοδος, από τον 3ο έως τον 7ο αιώνα. Βυζαντινή μεσαιωνική περίοδος, από τον 8ο αιώνα έως το 1204. Η Βυζαντινή περίοδος διακρίνεται σε πρωτοβυζαντινή έως το τέλος της οικονομαχίας του 843 μετά Χριστόν και την κυρίως Βυζαντινή περίοδο έως την πτώση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Βενετών το 1204. Η στεροβυζαντινή περίοδος που αρχίζει το 1204 και φτάνει έως το 1453, δηλαδή την άλωση της Κωνσταντινούπολης, και μεταβυζαντινή περίοδος που αρχίζει μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και φτάνει στον ελλαδικό χώρο μέχρι τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Η Βυζαντινή τέχνη που επηρέασε βαθιά τη Γοτθική κυριάρχησε όλο τον Μεσαίωνα μέχρι και την εποχή της Αναγέννησης. Κατεξοχήν θεοκρατικό το Βυζάντιο χρησιμοποιεί την τέχνη ως ενδιάμεσο μεταξύ ουρανού και γης. Η τέχνη γίνεται ο υλικός φορέας του πνευματικού κόσμου. Έτσι, στην απεικόνιση των μορφών δεν πρέπει ο καλλιτέχνης να ενδιαφέρεται για την υλική απόδοση, αλλά κυρίως για την πνευματική. Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο εφαρμόζεται ένα καθαρά ελληνιστικό πρότυπο. Αυτό χαρακτηρίζεται από τη σαφήνεια των περιγραμμάτων, τη συστροφή του σώματος, τις επιμελημένες πτυχώσεις των ενδυμάτων που αποδίδουν τον όγκο των σωμάτων και την νατουραλιστική απόδοση του χώρου και των μορφών με την χρήση των χρωμάτων. Τα θέματα έχουν συμβολικό χαρακτήρα, με πολλά διακοσμητικά στοιχεία να προέρχονται από απεικονίσεις αρχαιότητας, όπως σταφύλια, αμπέλια, πλοία, περιστέρια, παγόνια, και αυτά να αποδίδονται καθαρά συμβολικά ως στοιχεία συμβολικά, όπως είναι ο σταυρός, ο εχθής, ο αμνός ή ο ποιμένας. Αργότερα η τέχνη αρχίζει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τα ελληνιστικά πρότυπα. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται προς τον εσωτερικό κόσμο. Και ο αγιογράφος αδιαφορεί για την ανατομία των σωμάτων, τα οποία εμφανίζονται χωρίς υλική υπόσταση, δηλαδή είναι εξαηλωμένα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην απόδοση του προσώπου και ιδίως των ματιών, που υποβάλλουν την πνευματικότητα της μορφής. Δεν ενδιαφέρουν τα ατομικά χαρακτηριστικά του προτύπου, αλλά η σταθερή ιδέα που αυτό εμπεριέχει. Η βυζαντινή εικόνα είναι ιδεαλιστική, απομακρυσμένη από τη φυσική αναπαράσταση. Χαρακτηριστικά της εικόνας είναι η ισοκεφαλία και η ρυθμική επανάληψη, η αξονική συμμετρία και η ιερατική προοπτική, δηλαδή μια αυξομοίωση των ανθρώπινων διαστάσεων ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους. Η βυζαντινή εικόνα χρειαζόταν τη σαφήνεια που τη χαρακτηρίζει, διότι η απλότητα της μορφής ήταν χρήσιμη στους πιστούς της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν ήξεραν να διαβάζουν, και έτσι η καθαρότητα των εικόνων τους παρέπεμπε σε επεισόδια της Αγίας Γραφής. Την εποχή της οικονομαχίας, οι εικόνες, πέρα από το διδακτικό τους ρόλο, έγιναν και η αντανάκλαση ενός υπερβατικού κόσμου. Συχνά το φόντο της εικόνας καλύπτεται με λεπτά φύλλα χρυσού που συμβολίζει το φως της αποκάλυψης και αποδίδει το άπειρο. Οι μορφές μοιάζουν να αιωρούνται μέσα σε αυτό το φως, το οποίο η λαμπρότητα συμβολίζει τη γέφυρα ανάμεσα στο γήινο και τον ουράνιο κόσμο. Ως προς τη σύνθεση, οι εικόνες οργανώνονται σε τριγωνική και απόλυτα συμμετρική διάταξη εκατέρωθεν ενός κεντρικού άξονα, ασύμετρα γύρω από ένα κέντρο βάρους, και στις δύο περιπτώσεις ο άξονας και το κέντρο βάρους της σύνθεσης τονίζονται για να δοθεί έμφαση στο περιεχόμενο της παράστασης. Στα σημεία αυτά τοποθετείται μια μεγαλύτερη μορφή ή σκηνή που αναγνωρίζεται ως η σημαντικότερη στη σύνθεση. Μέχρι τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, η γλυπτική, η πρωτομή και το ανάγλυφο χρησιμοποιήθηκαν από τους πρώτους χριστιανούς για να απεικονιστεί ο Χριστός και να διακοσμηθούν οι σαρκοφάγοι. Αργότερα όμως επικράτησε η άποψη να μην υπάρχουν αγάλματα, γιατί αυτά παρέπεμπαν σε ειδωλολατρικές μορφές σύμφωνα με τους χριστιανούς, γεγονός που έκανε πολύ δύσκολη τη σύλληψη της ιδέας του αόρατου και παντοδύναμου Θεού. Όταν το έργο γίνεται τρισδιάστατο, αποκτά υπόσταση υλική, και η ύλη είναι κάτι που δεν αφορά καθόλου τη χριστιανική θρησκεία. Όταν οι χριστιανοί αυξήθηκαν και μπορούσαν να ασκούν ελεύθερα τα λατρευτικά τους καθήκοντα, αναζήτησαν και ανάλογους μνημιακούς χώρους λατρείας. Έτσι χτίστηκαν μεγάλες αίθουσες ή στοές με επίμικες ορθογώνιο σχήμα που λεγόταν βασιλικές. Τα λατρευτικά κτίρια της βυζαντινής αρχιτεκτονικής ανήκουν σε διάφορους τύπους. Ο κυριότερος είναι η βασιλική, η οποία προέρχεται από το αντίστοιχο ρωμαϊκό κτίσμα. Στους ρωμαϊκούς χρόνους, το κτίριο αυτό χρησιμοποιούνταν είτε ως χρηματιστήριο, είτε ως δικαστήριο ή ακόμα ως χώρος συνάθρησης, συνήθως κοντά στην αγορά. Έτσι δεν ήταν συνδεδεμένο με την ειδωλολατρική θρησκεία και είχε αρκετά μεγάλες διαστάσεις ώστε να εξυπηρετεί τις συναθρήσεις των πρώτων αναγνωρισμένων πια χριστιανικών ομάδων. Η χριστιανική βασιλική είναι ένα επίμικες κτίριο με κεντρικό κατά μήκος άξονα και μπορεί να είναι μονόκλητη ή πολύκλητη. Στον ελλαδικό χώρο υπερισχύει ο τύπος της ξυλόστεγης βασιλικής με ξύλινη δίρυχτη στέγη. Η βασιλική αποτελείται από το έθριο, από τον άρθικα, όπου συναθρίζονται οι πιστοί και παραμένουν κατά τη λειτουργία, οι μη μοιημένοι, οι αβάπτιστοι, και από τον Κύριος Ναό με ορθογώνιο σχήμα, ο οποίος χωρίζεται σε κλήτη από δύο ή περισσότερες κοινοστοιχίες. Η είσοδος στο ναό επιτρεπόταν από τις πύλες, κάθε κλήτος δηλαδή είχε από μία πύλη. Στα ανατολικά του ναού βρίσκεται το ιερό με την Αγία Τράπεζα. Στη βυζαντινή αρχιτεκτονική χρησιμοποιήθηκε παράλληλα με τη βασιλική και ο τύπος του περίκεντρου κτηρίου. Ο τύπος αυτός προερχόταν από τα κυκλικά κτίρια με τις στολωτές στέγες, μια αρχιτεκτονική μορφή που τη χρησιμοποιούσαν συχνά οι Ρωμαίοι στην κατασκευή μαυσολίων, θερμών αλλά και ναών, με κυριότερο παράδειγμα το Πάνθεον της Ρώμης. Ο συνδυασμός της βασιλικής και του περικεντρού κτιρίου, αλλά και η επιθυμία δημιουργίας ενός χώρου με έμφαση στο κεντρικό τμήμα, δηλαδή τον Τρούλο, θα οδηγήσουν στην κατασκευή της περίφημης βασιλικής της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και άλλων βέβαια τρουλαίων τύπων, μεταξύ των οποίων ο σπουδαιότερος είναι ο σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο. Η βυζαντινή τέχνη και η αρχιτεκτονική διαθώθηκαν μέσω του χριστιανισμού στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτά τα ολίγα, έτσι σαν μια πρώτη γνωριμία με τη βυζαντινή τέχνη. Θα ακολουθήσουν βέβαια και άλλα επεισόδια, αλλά αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, αφήστε και τα σχόλιά σας, τις απορίες σας και στείλτε μας τις προτάσεις σας. Αυτές τις προτάσεις περιμένουμε για έργα τέχνης που θα θέλετε να μάθετε και να ακούσετε. Μην ξεχάσετε εγγραφή ή subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Πριν κλείσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 6 Ιανουαρίου. Ο Σκιάς και η εκπομπή πηγαίνει για διακοπές. Να σας ευχηθούμε να έχετε καλές γιορτές, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, να έχετε μια καλή και δημιουργική χρονιά και θα τα πούμε ξανά μαζί στις 6 του Γενάρη. Όσο για την τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια. Είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από το Σκιά να είστε πάντα καλά και να τα λέτε.